Τώρα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε ο Κροάτης ομολογός του για την υπόθεση των συλληφθέντων χούλιγκαν. Η Μαρία Τσιλινίκου θα μας ενημερώσει. Μαρία. Γιάννη, σύμφωνα με τις νεότερες δηλώσεις του, Αντρέι Πλένκοβιτς ζητά από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να διασφαλίσει την ασφάλεια των Κροατών χούλιγκαν που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις ελληνικές φυλακές. Ο Κροάτης Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι επιμένει μάλλον στην απέλαση των περισσότερων Κροατών χούλιγκαν που βρίσκονται στα σοφρονιστικά ιδρύματα, καθώς όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, δεν γίνεται και οι 100 να είναι ένοχοι, ενώ καταδίκασε τον χουλιγκανισμό και την οπαδική βία, σημειώνοντας ότι αυτό αμαυρώνει την εικόνα της Κροατίας. Και σε επίπεδο υπουργών, εξωτερικών και δικαιοσύνης υπάρχει επικοινωνία πάντως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, υπάρχει επιστολή του Κροάτη Υπουργού Δικαιοσύνης και του Κροάτη Υπουργού Εξωτερικών, κοινή επιστολή όπου ζητούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Κροατών χούλιγκαν, όπως και τη δίκαιη μεταχείρισή τους. Η Αθήνα προσπαθεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες τους και υπάρχει και επικοινωνία φυσικά σε επίπεδο των διπλωματικών αρχών. Σε ευχαριστούμε, Μαρία, και πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κροάτης Πρωθυπουργός στο Υπουργικό του Συμβούλιο. Ja sam izrazio u razgovoru sa premijerom Mitsotakisom oštru osudu nasilja, ne prejudicirajući krivnju, izrazio sućut zbog pogibije jednog navijača AEK-a, dakle grčkog državljanina, a isto tako sam vam zatražio od grčkog premijera da se našim državljanima u grčkom pritvoru osigura sigurnost i važno je da huliganizam, divljaštvo i nasilništvo kao društvo u cijelosti osuđujemo. Nije realno da je svih stotinjak u ovom konkretnom slučaju osumnjičenika i potencijalno optuženika jednako odgovorno.